Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα από αυτές, λοιπόν, από αυτή την αποκλειστική συνέντευξη που σου παραχώρησε πριν από λίγο ο Υπουργός Επικρατείας. Να τον ακούσουμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που χαρακτηρίζουν τον διαγωνισμό που ξεκίνησε σήμερα, πρωτόγνωρος βέβαια για τα ελληνικά δεδομένα μετά από 27 χρόνια, ως διαγωνισμό παροδία, κάνουν λόγο για αυστηρά μέτρα, για ράντσα, για χημικές τουαλέτες? Την ακούμε αυτή την κριτική, την ακούμε με ενδιαφέρον και έκπληξη ως ένα βαθμό. Κύριε Φασουλά, για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου, σε έναν διαγωνισμό πρέπει να αποτραπεί η ροή πληροφοριών μεταξύ των διαγωνιζομένων. Αυτή την πρόνοια είχαμε και γι' αυτό σχεδιάσαμε τον διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο. Σε αντιπαραβολή και σε αντίθεση με τον διαγωνισμό αυτό, μπορεί να δει κανείς τον διαγωνισμό που έγινε για τον ψηφιακό πάροχο, όπου οι συμμετέχοντες, λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εκείνο τον καιρό, είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανταλλάξουν πληροφορίες, αλλά είχαν και τον χρόνο να συνασπιστούν σε ένα επιχειρηματικό σχήμα και με τη βοήθεια της τότε πολιτικής ηγεσίας να πάρουν σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή για 15 χρόνια όλο το ψηφιακό φάσμα. Σε αντίθεση με τις τακτικές αυτές, ο σημερινός διαγωνισμός κατ' εφαρμογή του Συντάγματος διασφαλίζει ακριβώς ότι θα μεγιστοποιηθεί το τίμημα για το ελληνικό δημόσιο και ότι οι όροι θα είναι καθαροί. Και στη Νέα Δημοκρατία τι απαντάτε, που λέει ότι δεν θα αναγνωρίσει το διαγωνισμό, λέει δεν θα πάρει πίσω τις άδειες, θα συνεχίσει με μια άλλη μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται να μην αναγνωρίζει το διαγωνισμό? Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να αλλάξει αυτή τη θέση σήμερα. Είναι, νομίζω, προσβολή στην νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη. Και οφείλει η Νέα Δημοκρατία σήμερα να βγει και να διατυπώσει τη θέση ότι θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο διαγωνισμός ο οποίος για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα απονείμει νόμιμες άδειες και η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με ορισμένα πάρα πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα συμφέροντα είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ αρνητικό γεγονός. Και σε αυτούς που σας κατηγορούν ότι δεν περιμένουν την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι απαντάτε? Κύριε Φασουλά, μισό λεπτό. Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και κατ' εφαρμογή του Συντάγματος κάνουμε το διαγωνισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2010 έχει υπογραμμίσει ότι το καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια αντιβαίνει το Σύνταγμα. Και πραγματικά, αν δει κανείς το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος, θα διαπιστώσει ότι είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει άδεια για να λειτουργεί και να εκπέμπει ένας τηλεοπτικός σταθμός. Στην παρούσα φάση, εξάντλησαν κάθε νομική δυνατότητα οι λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί και τώρα συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προσφύγαν στο Συμβούλιο της